Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία των οδηγών στον Άι Γιάννη το Χωστό. Όλη την ώρα κίνηση. Χαμός. Το τέλος του καλοκαιριού και η επιστροφή στην κανονικότητα επανέφεραν τα προβλήματα στην πολύπαθη περιοχή, από που χιλιάδες οδηγοί διέρχονται καθημερινά. Έλυσε προβλήματα ο κόμβος ή δημιούργησε περισσότερα? Δημιούργησε, μόνο δημιούργησε. Το άνοιγμα των σχολείων αύξησε την κίνηση, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα αντιδράσεων για τις παρεμβάσεις στον κόμβο στον Άι Γιάννη το Χωστό. Μιλάμε για ουρές 500 μέτρων έως χιλιομέτρου. Βιοτεχνική ζώνη, βαρέα οχήματα, φορτηγά, ταλίκες και αναστροφές οχημάτων. Ο κόμβος είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να γίνει το έργο ολοκληρωμένο. Εάν δεν ολοκληρωθεί το έργο, δυστυχώς τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Έχουμε σκύψει στο πρόβλημα. Καθημερινά βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο σημείο, κάνουμε παρεμβάσεις. Η οριστική λύση βέβαια θα δοθεί με την υλοποίηση της μελέτης που αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στον αέρα μέχρι 27 Σεπτέμβρη. Στο μεταξύ ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός δεύτερου κυκλικού κόμβου, τρίτου ουσιαστικά αν υπολογίσουμε και αυτόν που κατασκευάστηκε με μέρημνα του Δήμου Ηρακλείου. Ο οποίος κόμβος δεν ήρθε για να λύσει το πρόβλημα. Ο κόμβος αυτός ήρθε και έβαλε τάξη κατά κάποιο τρόπο στο συγκεκριμένο σημείο, διότι εκεί είναι ένα σημείο όπου διασταυρώνονται 7-8 διαφορετικοί δρόμοι. Κατασκευάσαμε προσωρινό κόμβο μετά την γέφυρα, που εν μέρη επέφερε την νομιμότητα. Τα συνέργεια έχουν ήδη καθαρίσει το Πρανές με στόχο τη διαπλάτηση του δρόμου, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσει και η σήμανση. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τότε που ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις, είχαμε 2 τρακαρίσματα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, και αυτό έγινε σε συγκεκριμένη περιοχή, διότι μόλις τελείωναν τα κολονάκια, οι οδηγοί έκαναν αναστροφές και αριστερές στροφές. Ενώ παλιότερα είχαμε σχεδόν σε καθημερινή βάση εκεί τρακαρίσματα. Παράλληλα προχωρά και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, αλλά και οι απαλωτριώσεις για την κατασκευή του οριστικού κόμβου. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, επαναλαμβάνω και τώρα, ότι δεν μπορεί με την υφιστάμενη κατάσταση να λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ένα Ηράκλειο και μια περιοχή που αναπτύσσεται άναρχα καθημερινά, μαλάδες, φοινικιά με το βιομηχανικό πάρκο, με πάρα πολλούς οικισμούς από τη συγκεκριμένη πλευρά, Προφητηλίας, Κυπαρίσι, Λοφούπολη, Ρουκάνη κτλ., να επικοινωνούν με μια γεφυρούλα της δεκαετίας του 50 πλάτους 6 μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως έχει ήδη πέσει στο τραπέζι η κατάργηση, όταν ο νέος κόμβος γίνει οριστικός, του πρώτου κόμβου που κατασκεύασε η περιφέρεια λίγο μετά τη γέφυρα, ενώ το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε ευρεία σύσκεψη φορέων και κατοίκων της περιοχής.